Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καταλάβατε που πάνε τα λεφτά, έτσι? Τι εννοείτε? Τι εννοώ, το έχουμε πει. Το ΕΓΙΣ είναι 1,1 δισεκατομμύρια. Προβλέπεται μεταξύ άλλων μέσα στα κεντρικά της πολιτικής προστασίας στην Αθήνα, στο Υπουργείο δηλαδή, να φτιαχτεί το super duper high tech κέντρο επιχειρήσεων, να φτιαχτούν άλλα 13 περιφερειακά super duper και ακόμα σε 60 μητροπολιτικούς δήμους σε όλη την Ελλάδα άλλα super duper. Μαζί με αυτά υπάρχουν βέβαια και πυροσβεστικά οχήματα και 4x4 και γραφεία και τηλεοράσεις και υπολογιστές και walkie-talkie. Και αυτά που είπε πριν ο κύριος από το αστεροσκοπείο είναι η σταθμή, η μετεωρολογική, διότι αυτή τη στιγμή η ΕΜΗ μπορεί να σου πει πόσο θα βρέξει, πού θα βρέξει, πότε θα βρέξει, αλλά δεν μπορεί να σου πει αν θα είναι δυτικά ή ανατολικά του Ηρακλείου, θα σου πει κεντρική Κρήτη. Αυτό λοιπόν που θέλουν είναι να αγοράσουν μηχανήματα για να μπορούν μέσα σε 24 ώρες να στείλουν σήμα στην πολιτική προστασία και να πούνε ότι υπάρχει περίπτωση να πλημμυρίσει π.χ. η Καρδίτσα. Δηλαδή πολύ τοπική πρόβλεψη. Αυτό λοιπόν το πακέτο προβλέπεται στο ΕΓΙΣ, σε ειδικό κωδικό κονδύλι. Καλά, καλά. Αν λοιπόν το οποίο μπει πολιτική προστασία, το κουμπαρά θα τον έχει όλο η πολιτική προστασία, απλά τα πράγματα. Α, μάλιστα. Και μετά βεβαίως 112 και καθαρίσαμε. Γιατί αυτό θα είναι. 112 βοήθα Παναγιά, αλλά μιλάμε τώρα για σταθμούς μετεωρολογικούς οι οποίοι κοστίζουν, είναι και αυτοί high-tech super duper. Δεν μιλάμε τώρα για 4-5-6 εκατομμύρια, δεν γίνεται γι' αυτό η δουλειά. Άρα λέτε ότι από πίσω είναι κυρίως χρηματικό το αυτό που διακυβεύεται εδώ? Η διαχείριση, διότι αν μπορέσουμε και πάρουμε το αστεροσκοπείο αν θέλετε είναι από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα από άλλους ευρωπαϊκούς κουμπαράδες, το ΕΓΙΣ. Δεν είναι θέμα δηλαδή του Κικίλια ή του τάδε υπουργού. Είναι θέμα για αυτούς που βρίσκονται από κάτω. Είτε αυτό λέγεται πυροσβεστική, είτε λέγεται γραφειοκρατία Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά σε PDF. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει στο civilprotection.gr να δει τι προβλέπεται για τα συγκεκριμένα έργα του αστεροσκοπείου και για ποιο λόγο θέλουν να το έχουν υπό την εποπτεία τους. Αυτό, ξέρετε, από μόνο του δεν είναι κακό. Μην προσπαθούμε τώρα να κάνουμε κυνήγι μαγισσών. Το θέμα είναι αν γίνει καλή δουλειά πραγματικά και μπορεί να εξυγχρονιστεί η ΕΜΗ και καλά, το αστεροσκοπείο, καλά, μακάρι καλά, να γίνει. Καλά, καλά, αν είναι όμως καλά κύριε Πικραμένε, αλλά... δεν είναι έτσι. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν κάνουμε κανένα κυνήγι μαγισσών. Η έρευνα δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Με συγχωρείτε. Τα ερευνητικά προγράμματα θα είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Διότι τα λεφτά, το ξέρουμε πώς λειτουργεί, θα πηγαίνουν στις τρύπες. Αυτό θα γίνεται. Άρα έρευνα πάπα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προδικάσουμε αν πραγματικά σοβαρά το λέτε, σοβαρά το λέτε, δεν μπορείς να προδικάσεις την Ελλάδα του 2023, αλήθεια? Έχετε παραδείγματα να μου πείτε? Εγώ ξέρω ότι όλα τα ερευνητικά κέντρα με πρωτοπόρους ερευνητές φέρνουν προγράμματα στη χώρα. Δεν φέρνει η χώρα προγράμματα για τα ερευνητικά κέντρα. Σωστό αυτό, σωστό αυτό. Σας λέω ποια ήταν η λογική να βάλουμε το αστεροσκοπείο στην πολιτική προστασία και να μην είναι δεξιά-αριστερά σε άλλα υπουργεία. Από εκεί και πέρα, αν θα γίνει καλή διαχείριση, κακή διαχείριση, ξέρω εγώ, όπως έλεγε και ο Σιμίτης, ας τα βρει ο εισαγγελέας. Εγώ σας λέω, ουσία ποια είναι, πραγματικά αν μπορεί επιχειρησιακά να έχουμε πρόβλεψη on time σε πολύ τοπικό επίπεδο για να προβλέψουμε και να προλάβουμε καταστάσεις, βλέπε Θεσσαλία, μακάρι. Αλλά κρατάω μικρό καλάθι. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, τι συνέβη στο Παρίσι? Στο Παρίσι αυτό που συνέβη είναι, έχουμε έναν Γάλλο πολίτη γεννημένο το 97 με Ιρανούς γονείς, ο οποίος σε ηλικία 19 ετών, δηλαδή το 2016, λίγο μετά τον Μπατακλάν, είχε σχεδιάσει να κάνει μία επίθεση τρομοκρατική, πείτε το πως θέλετε. Τον βρίσκουνε, τον προλαβαίνουνε, διότι μάλλον έβγαλε ειδήσεις μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από εκεί τον εντοπίσανε
και τρώει 5 χρόνια φυλακή, εκ των οποίων το ένα με αναστολή. Το 2020 λοιπόν βγαίνει, αλλά ο άνθρωπος αυτός, όσο ήταν στη φυλακή, παρουσίασε ψυχολογικά προβλήματα. Όταν βγήκε λοιπόν από τη φυλακή, τον παρακολουθούσε ψυχίατρος. Ο ψυχίατρος λοιπόν το 2022, με δική του γνωμάτευση, είπε ότι ο άνθρωπος έχει σώα στα σφρένας πλέον, δεν υπάρχει θέμα να ακολουθήσει τη θεραπεία διότι έπαιρνε φάρμακα. Από το 2022 λοιπόν μέχρι το 2023, μέχρι και προχθές δηλαδή, παρουσίασε συμπτώματα και η ίδια η μητέρα του τέλη Οκτωβρίου είχε ενημερώσει τις υπηρεσίες τις γαλλικές ότι ο γιος μου δεν είναι καλά. Ότι υπάρχουν, ότι εκδηλώνει συμπτώματα του παρελθόντος. Τώρα, γιατί το υποτίμησαν, αν έχουν οι γαλλικές υπηρεσίες άλλες προτεραιότητες, δεν υπάρχει προσωπικό, διότι ξέρετε, για τον κάθε ένα από αυτούς χρειάζεσαι γύρω στους 15 αστυνομικούς σε 3 βάρδιες για να μπορείς να τον προσέχεις. Οπότε στις προτεραιότητές τους δεν ήταν ο συγκεκριμένος. Και έγινε ό,τι έγινε. Αυτή είναι όλη η ουσία. Μάλιστα. Το γαλλικό κράτος εδώ. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στη Γάζα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι το μέτωπο των βομβαρδισμών με επίσημη ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού έχει διευρυνθεί από το βορρά στο κέντρο έως το νότο και μάλιστα έδωσε και αριθμητικά δεδομένα ο Ισραηλινός στρατός. Συν της άλλης έδωσε και κάποια βίντεο ότι έχει ξετρυπώσει, να το πω έτσι, 800 σύραγγες. Με συγχωρείτε κύριε Πικραμένα, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι από τη διεύρυνση... Μισό λεπτό. Φρεάτια. Εξόδους σειράγκων. Εγώ άλλο αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά. Ότι επί της ουσίας ο περιπόθητος στόχος εξουδετέρωσης των μηχανισμών της Χαμάς δεν έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Αν διευρύνει στους βομβαρδισμούς, σημαίνει ότι αντικειμενικός στόχος μάλλον είναι εκεί στο 10-20% μέχρι στιγμής. Για τους Ισραηλινούς, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, προς το παρόν, αν δούμε την πυραμίδα, έχουν δολοφονηθεί διοικητές από συντάγματα και κάτω. Τάγματα, λόχοι, δημιουργίες. Εννοείται ότι ο σκληρός πυρήνας, η ηγεσία δηλαδή τα 50% άτομα, είτε αυτό είναι πολιτική ηγεσία είτε στρατιωτική ηγεσία, είναι πολύ βαθιαχωμένη. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα τους βρεις αυτούς? Πρέπει να μπεις μέσα στα τούνελ. Θέλουν οι Ισραηλινοί να μπουν στα τούνελ? Όχι, διότι τα τούνελ είναι λαβύρινθος και είναι αυτό που λέμε τέρα incognita. Δεν γνωρίζουν τι θα συναντήσουν. Χτες νομίζω χτυπήσανε και τη Ράφα. Δηλαδή πλέον είμαστε στα σύνορα με την Αίγυπτο και πλέον έχουμε μπει σε μια φάση όπου θέλεις δεν θέλεις, 2,5 εκατομμύρια στριμωγμένοι στην νότια λωρίδα της Γάζας, όσο και προσεκτικός να είσαι που δεν είσαι, μιλάμε για την κλιμάκωση της φαγής. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, συνεχίζεται ένας δρόμος κρίσης από τον οποίο διέξοδο δεν φαίνεται για την ώρα. Τι δεν φαίνεται? Το είχαμε πει από την αρχή, τα χειρότερα έρχονται, τα είδαμε τα χειρότερα, πάμε στα χείριστα τώρα. Μάλιστα. Ουκρανία... Ουκρανία, κύριε Πικραμένε, έρχομαι στην Ουκρανία διότι οι ειδήσεις πληθαίνουν και μάλιστα πλέον υπάρχει μια μουρμούρα και στο εσωτερικό της ουκρανικής πολιτικής σκηνής. Έχουμε μπλέξει αδιέξοδο από εδώ, αδιέξοδο και από εκεί. Τι θέλετε να σας πω, τι θα κάνουν οι Αμερικανικοί, οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι, αφού είναι όλοι σε αμηχανία. Ουδής γνωρίζει τι πρέπει να γίνει. Εδώ πλακώνεται ο Ζελένσκι με τον αρχηγό του στρατού, ο οποίος έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θα γίνουν οι εκλογές του χρόνου, δεν θα γίνουν, του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, εγώ παραπάνω. Ναι. Αν θέλετε σχετικά με αυτό που λέγαμε στη Γάζα πριν, να δώσουμε μια πληροφορία που προέκυψε την Παρασκευή και μπλέκει και τον Ερντογάν, θα τα πούμε μετά γιατί έρχεται την Πέμπτη, την Παρασκευή το πρωί, 4 στελέχη του κλιμακίου της Χαμάς, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το 2016 στην Τρίπολη για λαθρεμπόριο όπλων προς τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, μπήκανε φυλακή. Αυτή λοιπόν το 2018 έγινε η δίκη και φάγανε από 17 μέχρι 22 χρόνια. Πριν λοιπόν από 4 μέρες, ο Χακάν Φιντάν πήρε τηλέφωνο τον Μπέιμπα,
δηλαδή το δικό του τον πρακτορίσκο, νυν πρωθυπουργό της Τρίπολης, της Λιβικής κυβέρνησης, υπό την επιρροή της Τουρκίας. Ο Ντμπεϊμπά πήρε τηλέφωνο τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο διοικητή της φυλακής να αποφυλακιστούν τα τέσσερα στελέχη της Χαμάς με ιδιωτικό πολυτελές τζετ. Απογειώθηκαν από την Τρίπολη, πήγανε Κωνσταντινούπολη υπό την προστασία της ΜΙΤ, ενδεχομένως και η ΜΙΤ να αμίστοσε το ίδιο το τζετ. Το τζετ σταμάτησε, έβαλε καύσιμα και έφυγε για Ντόχα, Κατάρ. Αυτά λοιπόν γίνανε την Παρασκευή. Γιατί συνέβη όλο αυτό? Διότι η Χαμάς ξέρει πλέον ότι η Μοσάντ έχει ορκιστεί με εντολή και τις ευλογίες κυβέρνησης Νετανιάχου να επαναλάβει αυτό που έκανε τη δεκαετία του 70 με την επιχείρηση Οργή του Θεού. Δηλαδή να δολοφονήσει έναν προς ένα τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Χαμάς, όπως είχε γίνει τότε με την οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης. Προκειμένου λοιπόν η ηγεσία της Χαμάς να φυλάξει τους εαυτούς τους, μαζεύονται όλοι μέρα με τη μέρα στην Ντόχα του Κατάρ. Φεύγουν και από Βηρυτό και από Τεχεράνη, ενδεχομένως Τεχεράνη να κάτσουν γιατί έχουν εμπιστοσύνη στο καθεστώς, αλλά φεύγουν και από Τουρκία. Διότι η ΜΙΤ δεν θέλει τώρα να μπει σε ένα παιχνίδι ποντικιού και γάτας, να μπαίνει η Μοσάντ μέσα να τους δολοφονεί και να πρέπει η Μοσάντ με κάποιο τρόπο να τους προστατεύσει. Οπότε αυτό γίνεται σε καθαρά εσωτερικό επίπεδο Χαμάς-Μοσάντ. Πάμε για μια ιστορική περίοδο, κύριε Σαχίνη, που μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από 10 χρόνια με στοχευμένες δολοφονίες. Θα υπάρχουν αστοχίες και από τη μεριά τη Μοσάντ, διότι καμία υπηρεσία δεν είναι τέλεια, που αυτό αν θέλετε βάζει λάδι στη φωτιά σε αυτό που λέμε παγκόσμιος τζιχαντισμός. Κάθε φορά δηλαδή που θα έρχουμε μια απόπειρα δολοφονίας ή μια πετυχημένη δολοφονία, θα υπάρχουν αντίπεινα είτε από τους αδελφούς μουσουλμάνους, είτε από την ίδια τη Χαμάς ή από άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις. Οπότε και εδώ τα χειρότερα έρχονται. Μάλιστα. Και πάμε σε αυτόν που έρχεται την Πέμπτη, τον Ταγίπ Ερντογάν. Ναι. Ταγίπ Ερντογάν ήταν στο Ντουμπάι, επιστρέφει από το Ντουμπάι όπου έγινε η σύσκεψη για το COP28 και τι λέει στους δημοσιογράφους μέσα στην πτήση? Ότι εγώ την Πέμπτη πάω με πρόθεση win-win, καζάν-καζάν. Το είπε στους δημοσιογράφους ευθαρσός. Και βγαίνει την Κυριακή, εξ σήμερα είναι Δευτέρα, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πρετεντέρης. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό να το διαβάσω, διότι είναι όλη η πεμπτουσία του νεοραγιαδισμού έτσι όπως αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Ακούστε, καλός ή κακός, οι μείζονες απαιτήσεις της Τουρκίας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από καμία ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι εδώ μια χαρά. Θα περιοριστούμε λοιπόν στις ελάσσονες απαιτήσεις. Δηλαδή τι θέλει να πει ο ποιητής? Στην αποκατάσταση ενός κλίματος ηρεμίας και βλέπουμε. Το δόγμα δηλαδή εθνικής ασφάλειας είναι πάμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η ουσία της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα. Θα κάνουμε ένα διάλογο για τα ελάσσονα. Καζάν-καζάν δηλαδή. Ούτως ή άλλως καλύτερα να συζητάς, να δίνεις δηλαδή, παρά να πλακώνεσαι. Τι θέλετε δηλαδή, να κάνουμε πόλεμο? Πρέπει να είσαι όμως έτοιμος να αποκρούσεις κάθε ξέσπασμα ενός απρόβλεπτου, αναπόφευκτου επισκέπτη. Ποιος θα κάνει την απόκρουση, για να το δούμε. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εδώ έρχεται η σπόντα, κύριε Σαχίνη. Η λεγόμενη πατριωτική δεξιά και υποτιθέμενη πατριωτική αριστερά, όλα αυτά που σας λέω σε εισαγωγικά, που θορυβούν, που κράζουν δηλαδή, μπορούν να αφήσουν την πατρίδα ησυχή, βλέπε κυβέρνηση, και να γυρίσουν πλευρά, δηλαδή να ξανακοιμηθούν. Ούτως ή άλλως η δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, μεριμνά αυτοβούλος και από απατριωτικό καθήκον, λες και η χώρα είναι στον αυτόματο πιλότο, χωρίς αυταπάτες. Τάδε έφη Γιάννης Πρετεντέρης, βήμα Κυριακής, εκφράζοντας μία φιλοσοφία, μία σχολή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πείτε μου λοιπόν αυτό που σας διάβασα τώρα, με αυτό που είπε ο Ερντογάν μέσα στο αεροπλάνο στους δημοσιογράφους, τι διαφορά έχει, για να καταλάβω κι εγώ. Μάλιστα, μας κάνετε την καρδιά περίπατο, περιβόλι.
Άρα εσείς λέτε ότι αυτή η έλευση την Πέμπτη σε θέματα που τα έχουν ονοματίσει χαμηλής έντασης θα έχει συμφωνίες. Μα σας είπα, γράφει ελάσσονες απαιτήσεις. Ελάσσονες απαιτήσεις θα τις ικανοποιήσουμε, διότι πρέπει να αγοράσουμε νεοοθωμανική ειρήνη χρόνο για να μπορεί να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα. Δώσε λοιπόν τώρα κάτι στο θηρίο και αν το ανοίξεις την όρεξη θα προκύψει μετά από πολλά χρόνια, μπορεί εμείς να μην ζούμε και τότε. Ας τα αναλάβει η επόμενη γενιά των Ελλήνων. Αυτό είναι το δόγμα. Το γράφει κλίμα ηρεμίας και βλέπουμε. Πάμε λοιπόν, ας ξημερώσει πρώτα και βλέπουμε. Έτσι λειτουργεί λοιπόν η δημοκρατία κατά τον κύριο Πρετεντέρη και τους λοιπούς. Αυτή είναι όλη η ουσία. Το διαβάζω, ξέρετε γιατί, μέσα σε 10 γραμμές ουσιαστικά αποτυπώνει όλη την πεμπτουσία του νεοραγιαδισμού. Αυτό το πράγμα λέμε τόσα χρόνια. Και η πατριωτική δεξιά και η πατριωτική αριστερά. Αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστας Πικραμένος, θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του και σήμερα. Και θα τα πούμε. Και θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ και εγώ.